Οι ουρές στα φαρμακεία είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο. Και αυτό διότι κλείνουν τις 5 το απόγευμα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο. 5 με 9 λειτουργούν τα εφημερεύοντα και στη συνέχεια τα διανυκτερεύοντα. Υπάρχει βέβαια και το νέο καθεστώς. Η εξυπηρέτηση στα πιο πολλά γίνεται απ' έξω. Έτσι λοιπόν, τις βραδινές ώρες κυρίως σχηματίζονται ουρές. Αυτό γίνεται για την προστασία και των πελατών αλλά και των φαρμακοποιών, καθώς τα φαρμακεία είναι πλέον σχεδόν αποστηρωμένοι χώροι. Αναμονή θα υπάρχει και θα κάνουμε υπομονή. Όλοι έχουμε αναμονή. Και στην τράπεζα αναμονή κάνουν. Έτσι θα κάνουν και στα φαρμακεία που είναι ακόμα πιο σοβαρή κατάσταση. Για ποιο λόγο αυτή η μέθοδος, έτσι, το μέτρο αυτό. Η μέθοδος αυτή λαμβάνεται για προστασία και των φαρμακοποιών και των ιδίων. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο πελάτης και ο φαρμακοποιός. Πρέπει να έχουν τις απαραίτητες αποστάσεις ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να μολυνθεί και το περιβάλλον του φαρμακείου και ο ίδιος από αυτό. Γι' αυτό και αυτός ο πάγκος δηλαδή. Ναι, το εμπόδιο για εξυπηρέτηση στην πόρτα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό δεν διευκολύνει ούτε εμάς όπως καταλαβαίνει, γιατί πρέπει να επικεντρωνόμαστε μέσα έξω συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μας αρέσει, γίνεται για την ασφάλεια. Και επειδή έτσι προβλέπεται από τα υγειονομικά μέτρα και τις ΠΝΠ. Το φαρμακείο μέσα ουσιαστικά είναι ένας αποστηρωμένος χώρος. Κατά το δυνατόν. Κατά το δυνατόν. Μάλιστα. Και τα φαρμακεία κλείνουν 5, το τονίζουμε αυτό. 9 πρωί με 5 απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και τα εφημερεύοντα. Από 5 μέχρι 9 τα εφημερεύοντα καθημερινά και μετά τα διανυκτερεύοντα τις 9. Τα 5 με 9 φτάνουν τα φαρμακεία, είναι ικανός ο αριθμός. Ναι.